μετά από 3 μήνες, όπως είπατε και εσείς, μιας απεργίας η οποία πραγματικά σε ένταση δεν είναι κάτι που συναντάει κανείς. Φαντάζομαι ότι είναι αστείο να προσπαθείς να ερμηνεύσεις το πρόβλημα με βάση την υποκίνηση αυτών των ανθρώπων από το ΣΥΡΙΖΑ ή από την Ανταρσία. Αυτό, δηλαδή, θα έπρεπε, αν το πίστευε ο κ. Αρμανιτόπουλος, να το πήκε νωρίτερα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνουν οι άνθρωποι 3 μήνες απεργία έτσι για χάρη γούστου. Υπερασπίζονται και το δικαίωμά τους στην εργασία, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό ίσως έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, υπερασπίζονται την ανάγκη το δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργήσει. Διότι με βάση όλα τα διεθνή στάνταρ, δεν περισσεύει αυτή τη στιγμή κανένας διοικητικός. Κανένας διοικητικός δεν περισσεύει. Αυτό είναι πολύ πιο έντονο ανάλογα με τη σχολή, αν έχει εργαστήρια ή όχι κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, τον κύριο Κεφαλογιάννη καθηγητή να μπαίνει σε μια αίθουσα και να ψάχνει να βρει τον διακόπτη ή να του φέρει κάποιος τον προτσέκτορα ή να ανάψει τη θέρμανση ή πολύ περισσότερο να πάει να προετοιμάσει το εργαστήριο, να υποβάλει το φάκελο για το, για το πρόγραμμα που πρέπει να πάρει το Πολυτεχνείο για να συμπληρώσει τα έσοδά του, παρένθεση, τα έσοδα του Πολυτεχνείου, τα οποία τα διεκπαιρεώνουν αυτοί οι διοικητικοί υπάλληλοι που τους διώχουν, είναι πάνω από το 55% προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα που διεκδικεί. Όλα αυτά τα αγνοεί. Ο κ. Αρβανιτόπουλος πλέον δεν είναι απλώς μέρος του προβλήματος, έχει ανανεχτεί στον πυρήνα του προβλήματος. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πάει στην άκρη. Να πάει στην άκρη. Έρχεται μετά από 3 μήνες στην αρχή. Να σας πω, να παραιτηθεί. Αυτό που λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να. Ο υπουργός να μην έχει μαζί του κανέναν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Κανέναν. Και τι, μόνο δύο πανεπιστημιακές. Μόνο δύο πανεπιστημιακές. Ούτε τους φοιτητές. Ούτε τους διοικητικούς. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχει κάνει λάθος χειρισμούς ο υπουργός. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος έχει αποτύχει. Ο αναμάτητος πρόσωπος Βαλέτου, αλλά νομίζω ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός και γνωρίζει πολύ καλά τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ένας άνθρωπος με ευαισθησίες που δεν έχει αρνηθεί το διάλογο, το έχει προκαλέσει μάλιστα πολλές φορές και ακόμα μερικές. Πάντως τον αρνιόταν επί 3 μήνες. Σε μερικές περιπτώσεις και παρακλητικά. Όχι, ίσα. Κύριε Κεφαλογιάννη, επί 3 μήνες τον αρνιόταν. Και έλεγε: σταματήστε κάθε κινητοποίηση, να εφαρμοστεί ο νόμος και λέτε για διάλογο. Την ίδια ώρα πάντως έχει δεχτεί και επικρίσεις ακριβώς επειδή προέρχεται από το χώρο των πανεπιστημίων ότι έκανε διακρίσεις, κύριε Κεφαλογιάννη. Έχω επισκεφτεί το Υπουργείο Παιδείας και 2 φορές επί της Πριτάνης. Κυρίως για την άντρα εκπαίδευση. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος, αμυνόμενος, είπε ότι οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν στη διαθεσιμότητα, και είναι προς τιμή του αυτό, είναι από την εκλογική του περιφέρεια. Η πρώτη φορά, έτσι, όχι τώρα, την πρώτη φορά, ακριβώς για να δείξει ότι δεν το κάνει γιατί έχει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για την εκλογική του περιφέρεια, από το ΤΕΙ του Πειραιά και από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στη διαθεσιμότητα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να. Και αν το έκανε αυτό, ήταν λάθος. Δεν το έκανε. Ευτυχώς δεν το έκανε. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να κάτσουμε να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, γιατί οι σχολικοί φύλακες είναι σε άλλη κατηγορία. Δεν κάθονται όμως, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν κάθονται πλέον οι διοικητικοί υπάλληλοι. Σοφία, δεν κάθονται. Και δεν κάθονται ούτε καθηγητές, δεν κάθονται ούτε φοιτητές. Έχουμε και καταλήψεις επίσης. Αυτό θέλει τώρα η αριστερά, που πάντα κυριαρχεί στα πανεπιστήμια και πάντα δημιουργεί αυτά τα θέματα. Θέλει αυτή τη στιγμή να αναγκάσει την κυβέρνηση να πάει σε επιστράτευση για να σηκώσει σημαία της επανάστασης στα πανεπιστήμια, που ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια έχουν, ας πούμε, και την ασυλία. Το έχετε πάντα αποκλείσει τελείως αυτό το ενδεχόμενο της επιστράτευσης? Εγώ, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά στα πανεπιστήμια. Πρώτον, δεν μπορεί η μειοψηφία να αποφασίσει, να σου πω κάτι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή οι φοιτητές να ξαναδημιουργήσουν την ΕΦΕ. Είναι ντροπή, επειδή κερδίζει εδώ και 20 χρόνια η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να μην μπορεί να γίνει η ΕΦΕ. Άρα είναι ντροπή. Δεύτερον, όχι, δεν είναι καμία ευθύνη. Ευθύνη. Είναι οι αριστερές παρατάξεις, οι οποίες ξέρουν τώρα ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, θέλουν να έχουν μειοψηφίες για να αποδηγητούν τα πανεπιστήμια προς το παρελθόν. Να σου πω και κάτι άλλο. Επιτρέπεται στα ελληνικά πανεπιστήμια με τις νέες τεχνολογίες να μην εφαρμόσουν με συστήματα άμεσης δημοκρατίας για πρώτη φορά? Δεν είναι ντροπή να μαζεύονται 30 άτομα κάθε βράδυ γενικές συνελεύσεις με αυτή την αριστερίστικη, μαρξιστική, λεϊνιστική προσέγγιση και να κάθονται στο σβέρκο της παιδείας? Δηλαδή και η άμεση δημοκρατία. Ο διάλογος, μα τι λέτε τώρα? Αυτό είναι πρωτότυπο. Να τελειώσω, να δείξω το κείμενο μου. Παρουσιάστε. Όχι, να το καταλάβω. Γιατί μπορεί και να συμφωνήσει, αλλά μπορεί και να μην συμφωνήσει. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε. Εσείς προσωπικά θα συμφωνήσετε. Τι λέω δηλαδή? Λέω ότι μπορούμε αυτό που θα είναι
η δημοκρατία του 2030, αν το εφαρμόσουμε πειραματικά στα μαπισήμια. Δηλαδή, όλοι οι φοιτητές να ψηφίζουν. Όχι γενικές συνελεύσεις και 10 αριστεροί τραμπούκοι να μπαίνουν στις γενικές συνελεύσεις και να. Να ακούσουμε μια τοποθέτηση από τον κύριο Σκουλέτη. Πάντως, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό, αυτό είναι πολλά βήματα μετά. Εδώ μιλάμε για απλά πράγματα. Για απλά πράγματα. Τώρα πρέπει να γίνει. Συνέλευση να γίνει, να συζητήσουν οι φοιτητές και οι φοιτητές παρατάξεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Αλλά στην ώρα της ψηφοφορίας να είναι καθολική ψηφοφορία και να ψηφίζουν μέσα από τα νέα συστήματα, τα ηλεκτρονικά που το επιτρέπουν. Ο καθένας, όπως πηγαίνει στην τράπεζά σας εσείς και δεν μπορεί κανείς να σας κλέψει τα χρήματα, διαλόγου, κατά τον ίδιο τρόπο κανείς δεν μπορεί να, να αποκλέψει την ψήφο σας. Ότι η ανάληψη από το ATM είναι λίγο διαφορετική από το ψηφίζω για μια επιλογή, την άλλη από το διαλέγουμε. Δεν μπορεί να σου κλέψει την ψήφο, αυτή την αντίληψη μετατροπής της δημοκρατίας και συρρήκνωσή της απλά και μόνο σε μια ηλεκτρονική ψήφο, νομίζω ότι. Δηλαδή διαφωνείτε. Θέλετε γενικές συνελεύσεις. Η αριστερή, ο αριστερός τραμπουκισμός να συνεχίσει. Μην μιλάτε για αριστερό τραμπουκισμό. Γιατί άνθρωποι της νύχτας είναι άνθρωποι που επιστρατεύονται κάθε φορά από την ΔΑΠ. Είναι γνωστές οι έφοδοι που γίνονται. Δεν υπάρχουν. Είναι γνωστές. Δεν υπάρχουν. Μην μιλάτε. Την άλλη φορά ήταν ο κ. Παπαμινίκος εδώ δίπλα. Στα ΤΕΗ και στα ΤΕΗ. Τώρα αφήστε να ακούσετε. Εγώ σας άκουσα. Βλέπετε. Ήταν ο κ. Παπαμινίκος πριν και έκανε την αυτοκριτική του. Διότι όντως έχει ενδώσει τέτοια πρακτική βία μέσα στα πανεπιστήμια η ΔΑΠ. Δεν είναι αμάρτητη. Δεν είναι αμάρτητη. Δυστυχώς. Παρακαλώ να τα καταγγέλλετε κάθε φορά και συγκεκριμένα. Βεβαίως. Εγώ σας υπόσχομαι, δώστε μου το mail σας. Σας υπόσχομαι κάθε μέρα να σας στέλνω ένα περιστατικό βίας το οποίο καθοδηγείται από την ΔΑΠ. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα στο θέμα του πανεπιστημίου. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Αρβανιτόπουλος σε μια στιγμή που φάνηκε ότι αντιλαμβανόταν το αδιέξοδο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα διέρεε ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο επιστράτευσης, κάλεσε τους διοικητικούς για διάλογο και την ίδια στιγμή όταν είδε ότι υπήρξε εκ νέου ψήφιση για απεργία, τον διέκοψε και έκανε μάλιστα παρέμβαση στο πειθαρχικό για πρώτη φορά στα χρόνια της δημοκρατίας τον κύριο Πελεγρίνη. Ναι, αυτή του επιρρύπτει ευθύνες για παράβαση καθήκοντος. Ποια είναι η παράβαση καθήκοντος? Ποια ήταν η παράβαση καθήκοντος? Όταν προηγούμενο τον είχε παραπέμψει ο Δόλ με το πρωτοσέλιδό του. Και διαπομπεύουν έναν άνθρωπο ο οποίος εκλέχθηκε πρίτανης. Ξέρετε τι σημαίνει πρίτανης για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια? Σεβασμό. Δεν διορίστηκε από κανέναν. Εκλέχθηκε. Είναι μια επιστημονική αυθεντία. Και δεν επιτρέπεται φυλάδες όπως τα νέα να εξευτελίζουν έτσι το πειθαρχικό, ας πούμε, του Δόλ. Να παραπέμπει και μετά να έρχεται την επόμενη μέρα ο Αρβανιτόπουλος. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Κοιτάξτε, ναι, έχω μια εμπειρία. Πρώτα απ' όλα είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να είναι αξιοπρεπής, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος της ο καλύτερος ακαδημαϊκός. Αλλά δεν λέω, είναι απαράδεκτο σε αυτή την κρίση να φεύγει και να πηγαίνει να ανεβάσει ένα έργο το οποίο είχε θεατρικό στο Παρίσι σε 58 θεατές. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για ακαδημαϊκό. Ντροπή είναι. Ντροπή για ακαδημαϊκό. Ντροπή είναι ένας ακαδημαϊκός να έχει τέτοιο. Για ακαδημαϊκό. Να ασχολείται με το θέατρο. Όχι, να ασχολείται, αλλά όχι την ώρα της κρίσης. Κύριε Σκουλέτη, η κριτική που χάνουμε το εξάμεινο. Είναι άσπρος στη χρονική στιγμή. Είναι αστεία πράγματα. Ένα. Δεύτερον, είχα την ευκαιρία να πάω σε πολλά πανεπιστήμια. Εγώ έκανα εδώ παιδό που δεν σα πετύχω σε μια θεατρική παράσταση. Θα σα καταγγείλω την ευκαιρία. Σα είπα, σα είπα. Μα τι μου λέτε. Δεν κατηγορούμε το θέατρο. Αυτό κατηγορείται αυτή τη στιγμή. Ακούστε. Αυτό κατηγορείται. Είναι η λογική του οργάνου. Αν σα πετύχω το Σαββατοκύριακο να φάτε σε καμία ταβέρνα, σα καταγγείλω. Γιατί κάνετε παράβαση καθήκοντα. Είναι η λογική τη αριστερά, του οργάνου και του Μπουζούκιου, έτσι. Αστυνομικό είναι όργανο, το Μπουζούκι είναι όργανο. Συμφωνούμε τώρα. Εγώ λέω τώρα χάνουν τα παιδιά το εξάμεινο. Είναι ο καθήλυν αρμόδιο να μπορέσει να κάνει τη γέφυρα μεταξύ των διοικητικών του Υπουργείου και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και σηκώνει και πάει και παίζει θέατρο. Θα σου πω και επίση το εξή. Ναι, και εγώ στην Ελλάδα και έκανα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Και έχω πάει σε πολλά πανεπιστήμια. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο πρίτανης του πανεπιστημίου, ας πούμε σε κανένα πανεπιστήμιο, ούτε της Βρετανίας, ούτε της Αμερικής, να μπει μέσα αν δεν ελεγχθεί για θέματα ασφαλείας στο πανεπιστήμιο. Εδώ λοιπόν έχουμε τους 5 τραμπούκους οι οποίοι κάθονται στην πύλη και δείχνουν ως κουκουλοφόροι, ως κουκουλοφόροι και καλώς κάναμε. Καλώς κάναμε. Και έπρεπε να έχει καταργηθεί. Είναι μέσα εύσημα δημοκρατίας. Έπρεπε να έχει καταργηθεί εδώ και 20 χρόνια. Γιατί κύριε Σκουλέτη, προσέξτε, τους ελέγχουν. Και βάλετε μια τελεία γιατί είναι και άλλα τα θέματα που τρέχουν. Δεν είναι δυστυχώς μόνο το ανοιχτό μέτωπο. Τους αναρχικούς οι οποίοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο όταν βάζουν τις βόμβες ή κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες
και στέλνουν τις προκηρύξεις μέσα από το Πολυτεχνείο είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή για τη δημοκρατία, είναι ντροπή για τα πανεπιστήμια και ντροπή για το φοιτητικό κίνημα. Γιατί αυτοί που είναι σπουδαστικοί παράγοντες πρέπει από τους ίδιους τους φοιτητές για την Βρετανία να τους πετάξουν έξω που έχουν κάνει καταλήψεις εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, όμως παράλληλα συζητάμε εδώ και παρατηρείτε πόση ώρα για τα πανεπιστήμια. Αυτή η συζήτηση ή εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα απασχολεί 3 μήνες. Δεν είμαι αισιόδοξη ούτε απεσιόδοξη. Είναι μία μέρα για ακόμα μία φορά που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι ουσιαστικά το εξάμεινο έχει χαθεί. Δηλαδή, μην μιλάμε πλέον για το. Ουσιαστικά έχει χαθεί. Και θα επικαλεστώ. Θα χαθούν και πολλά άλλα. Θα επικαλεστώ. Αυτή η κυβέρνηση. Έτσι, πώς αντιμετωπίζει τη δημόσια παιδεία και εκπαίδευση. Πάντως, αυτά τα παιδιά που μπαίνουν είναι παιδιά που έχουν δουλέψει πάρα πολύ πριν μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι τα άριστα μυαλά της Ελλάδος. Και κάθε φορά μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Τους σπουδάζουν οι οικογένειές τους, τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και αυτοί θα μεσταναστεύσουν. Αυτό είναι το μέλλον που επιφυλάσσεται. Ολοκληρώστε γιατί έχω και άλλα θέματα στο τραπέζι. Ναι, αλλά με διάκοπο, αφού μου κάνετε μια ερώτηση, θα σας απαντήσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και μπαίνουν αυτά τα παιδιά. Και ουσιαστικά στο τέλος του δρόμου δεν είναι πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν παιδεία, είναι μέσα διαμάχης πολιτικών πρωτοβουλειών εξωπανεπιστημιακό διαδικασίο. Αυτό πρέπει δηλαδή να σας πω ότι δεν αφορά καμία οικογένεια που πληρώνει, έτσι. Μα, συμφωνώ απολύτως. Αλλά αυτό λοιπόν, να τα πείτε στην αριστερά που εδώ και 40 όχι, χρόνια. Αυτά τα λέμε παντού. Δεν είναι ούτε προς τη δεξιά, ούτε προς την αριστερά, ούτε προς την κυβέρνηση. Είστε μεγάλες δυνάμεις του πανεπιστημίου. Δεν έχετε ευθύνες. Και κάθετε στο σβέρκο της δημοκρατίας και του πανεπιστημίου. Κύριε Κεφαλογιάννη, πάντως ταυτόχρονα είναι πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, γιατί είναι και σε ευαίσθητους τομείς. Ο ένας είναι της παιδείας, ο άλλος είναι της υγείας, για να μην πιάσω όλα τα υπόλοιπα. Και θα σας το θέσω ευθέως το ερώτημα. Αντέχει η κυβέρνηση? Αλλήμονό μας για δεν αντέξει η κυβέρνηση. Διότι δυστυχώς από την άλλη μεριά, όπως όλοι δείχνουν και οι μετρήσεις οι δικές σας και αυτά που λέτε και εσείς στα μέσα και αυτά που βλέπουμε και εμείς στη Βουλή, έχουμε από την άλλη μεριά ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που διανύει τη φάση της εφηβείας του, δεν έχει προτάσεις. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, αλλά πρόταση δεν έχουν. Και όταν δεν έχει κανείς πρόταση, η λύση για την Ελλάδα είναι περιπέτεια. Διότι σήμερα διανύουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι τραγική για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά η άλλη λύση, η οποία είναι ανύπαρκτη λύση, είναι λύση καταστροφική. Η Ελλάδα θα περάσει μεγάλη κοινωνική, εθνική και πιστιστική περιπέτεια. Άρα λοιπόν, εγώ θα χαιρόμουν να υπήρχε κάτι άλλο, δομημένο με μια άλλη ιδεολογία που μπορεί εγώ να μην συμφωνώ. Ναι. Αλλά ήταν μια πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση. Εδώ χαϊδεύουμε όλα τα αυτιά, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ότι η αλλαγή του 80, ναι, η δεκαετία του 80 βρήκε μια οικονομία η οποία λειτουργούσε και μπορεί του Πασόκ να χρειάζεται και 20 χρόνια για να οριμάσει. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 20 μέρες. Σε 150 μέρες η Ελλάδα θα περάσει εθνική περιπέτεια. Άρα φάρμακα, η κυβέρνηση θα φάρμακα, αντέξει επειδή τρόφιμα, είναι αδύναμος οι προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή εσείς είσαστε στη συνοχή σας δυνατοί, κύριε Κεφαλογιάννη? Εμείς είμαστε στη συνοχή μας δυνατοί. Βλέπετε ότι μας έκανε και ένα δώρο ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση Μομφής να μην έχουμε και κανένα πρόβλημα μέχρι τις ευρωεκλογές, διότι δεν μπορεί να γίνει πρόταση νέας Μομφής. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Μπορεί να είναι η συνεισφορά του για να υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να γίνονται εκλογές κάθε 2 χρόνια. Εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Αυτό λοιπόν εμείς που θέλουμε να κάνουμε είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέσα στην αδικία της αυτή η κατάσταση, μέσα στην αδικία τους αυτά τα μέτρα, ναι, να έχουν ένα τεκμήριο δικαιοσύνης. Ότι πληρώνουν αυτοί που έχουν και όχι αυτοί που δεν έχουν. Μάλιστα. Και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, οι αξιοπρεπείς άνθρωποι βρίσκονται σε δυσκολία. Αυτοί που ήταν πάντα εντάξει στις συναλλαγές τους, τώρα δυσκολεύονται. Κύριε Σκουρλέτη. Και αυτό λύνεται μόνο με ανάπτυξη. Καταρχήν, βλέπετε κι εσείς την ίδια σταθερότητα? Χαίρομαι που ο κύριος Κεφαλογιάννης θεωρεί ότι έχει συνοχή η κυβέρνηση και πατάει καλά στα πόδια της. Βέβαια δεν μπορώ να το καταλάβω πως αυτό είναι σε μια λογική συνέπεια με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες ώρες μας κατήγγειλε ότι καλούμε σε αποστασία. Και δεν μπορώ να καταλάβω μάλιστα πως αυτή η αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, συνοχής συμβαδίζει και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού όταν είπε δεν πειράζει και αν φύγει κάποιος όταν έρθει το θέμα για τους πληστηριασμούς του νόμου της φορολογίας των ακινήτων, κάποιος άλλος θα βρεθεί. Μα για να εξάρτητο, το αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί κάποιος πέρα να τα, πέρα, από τα, πέρα από τα όμορφα λόγια και από τα επιχειρήματα σε αυτό το επίπεδο των τηλεοπτικών παραθύρων υπάρχει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι βρισκόμαστε σε ένα
πλήρες αδιέξοδο. Η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη σε μια στρατηγική η οποία την κατέστησε όμηρο των δανειστών, την έβαλε απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε μια κατάσταση πλήρους αποτυχίας στο οικονομικό επίπεδο. Έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει ξεπεράσει τις αντοχές της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορεί να εξοραριστεί. Και βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, πώς ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να το έχει λήξει, να το έχει πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσεις, αφορούν την εφαρμογή μιας πολύ συγκεκριμένης λογικής, μνημονιακής λογικής, στο θέμα των πληστηριασμών. Μάλιστα. Το θέμα των πληστηριασμών θα μπορούσε να το βάλει, δεν το συζητάμε κύριε, και τώρα εμείς συζητάμε αν θα είναι εξάμηνο, αν θα είναι ένας χρόνος, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις. Με ποιους. Με ποιους συζητάμε, λοιπόν, τι. Μία κουβέντα ακόμα για να κλείσουμε, κύριε Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, το πρώτο υπέρπαση που να κάνω είναι τι θα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιπές δυνάμεις που σκέφτονται, ετερόκλειες δυνάμεις που σκέφτονται να συνεργαστούν. Πέστε και καμιά πρόταση όμως. Κοιτάξτε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ακούω τι λέτε. Εσείς τι θα λένε μετά το Μάιο του 2014, οπότε και λύγει το μνημόνιο. Και μένουν μόνο κάποιες εκκρεμότητες με το μικρό πακέτο που είναι το πακέτο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα θα περνάνε οι άνθρωποι εδώ, θα μας λένε τη γνώμη. Δηλαδή μετά το Μάιο του 2014 τα πράγματα γυρνάνε όπως είμαστε το 10. Μα όχι βέβαια, όχι βέβαια. Περνάμε πόλεμο. Περνάμε πόλεμο άλλο. Αλλά δεν θα έχουμε κανένα να μας επιβάλλει τίποτα. Λοιπόν, κλείνει το ένα. Ανάπτυξη θα έχουμε το 2014. Δεύτερο. Βέβαια θα έχουμε ανάπτυξη. Όσα λέει άλλο πράγμα. Η City Group λέει άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η τάση. Εγώ να προσχωρήσω αυτό που λέτε εσείς. Ναι. Η τάση για την Ελλάδα είναι θετική. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα, λοιπόν, είναι θετική. Μπράβο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Να πω το εξής. Εγώ λοιπόν θέλω να ακούσω, τον κύριο Σκουλέτη που έθεσε το θέμα των πληστηριασμών. Τι θα κάνουμε με τον πληστηριασμό. Η πρότασή σας αυτή που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Γνωρίζετε εσείς. Εγώ την ξέρω. Τι λέει. Θα είναι με το 14 ή χωρίς το 14. Δηλαδή η άρση των πληστηριασμών θα σταματήσει. Λέει λοιπόν εσείς να μην δώσουμε την δυνατότητα στα κερδοσκοπικά φαντάζομαι να χρόνο, αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια. Λέει λοιπόν τουλάχιστον ένας χρόνος πρέπει να παρατεθεί το υπάρχον καθεστώς και απαιτείται να επιτρέψουμε όμως είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Αλλά να υπάρχει μια ορισμένη λύση. Όχι αναβολές, όχι να παίζουμε με τον πόνο των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν σπίτι. Ακούστε το λοιπόν. Αυτό λέει. Να πω και εγώ μια φράση. Τι λέει. Το γραπτό κείμενο που σας μοιράστηκε σε εσάς τους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί λέει ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει ασφαλή. Αυτό το γραπτό κείμενο που μοιράστηκε είναι πριν από 10 λεπτά. Αν θέλετε. Μα γνωρίζετε και πράγματα πριν από εμάς για εμάς. Κύριε Κεφαλογιάννη, αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Φοβάμαι το μοντάζ τη συγκρού. Φοβάμαι τα ψέματα. Αυτό πράγμα το φοβάμαι. Την ειλικρίνεια δεν την φοβάμαι. Το ψέμα φοβάμαι. Τη διαστρέβλωση. Ναι, κύριε Κεφαλογιάννη, εγώ θα σας παρακαλέσω στην αυριανή σας εκπομπή να πει ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια. Στο γραπτό λοιπόν κείμενο. Και αύριο παρακαλώ πάρα πολύ να το πιστοποιήσετε. Το γραπτό κείμενο λέει ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο είναι αναστολή των πληστηριασμών μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Στην προφορική ομιλία ο κύριος Τσίπρας μας είπε αυτά που λέει ο κ. Σκουρλέτης, χωρίς το 14. Μάλιστα. Δηλαδή να καταλάβετε πόσο ψεύτικες είναι αυτές οι προτάσεις, πόσο κύβδηλες είναι αυτές οι προτάσεις. Ελληνολογείτε για άλλη μια φορά. Ειλικρινά πλέον. Εγώ σας παρακαλώ τόσο ψέμα δεν αντέχει ο τόπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φτάνει πια. Θα βάλετε, πια. Να βάλετε την ομιλία μοντάζ, αύριο. Να βάλετε ψέματα, αύριο. Σας παρακαλώ. Να βάλετε την ομιλία. Έχουν εικόνα. Τα κανάλια έχουν εικόνα. Του κυρίου Τσίπρα που δεν είπε το 14. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Σκουρλέτη. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.